Βρισκόμαστε στην τελική φάση του περιβόητου δόγματος Kissinger. Ως γνωστόν, πριν από μερικές δεκαετίες, αυτή η μεγάλη μορφή, εντός εισαγωγικών μεγάλη μορφή, του ευρεοσιονισμού, είχε εξηγήσει ότι ο Έλληνας πρέπει να χτυπηθεί στις παραδοσιακές του αξίες, στην ιστορία και τον πολιτισμό του, ούτως ώστε να μην μπορέσει να κυριαρχήσει στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ακόμα κι αν κάποιοι τόλμησαν να πούν ότι αυτά τα λόγια είναι ψευδεπίγραφα, η πράξη αποδεικνύει ότι αυτό το σχέδιο σε βάρος του ελληνισμού έχει τεθεί εν ισχύ. Η Ελλάς λοιπόν βάλεται σήμερα, βάλεται διότι έχει κάνει το έγκλημα να είναι ομοιογενής κατά 98% σε βάση εθνική και θρησκευτική. Σε αυτό το κράτος είμαστε ομοιογενείς, κατά 98% είμαστε Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Χτυπούν λοιπόν τον ελληνισμό μέσω των παρανόμων μνημονιακών κυβερνήσεων στους τρεις πυλώνες του. Στην πατρίδα, την θρησκεία και την οικογένεια.